ξαφνικά έχασαν οι πάντες τη μιλιά τους. Θα έλεγα μια συνωμοσία σιωπής. Ούτε λέξη για το ζήτημα των γερμανικών οφειλών δεν ακούστηκε κατά τη διάρκεια της επίσκεψης της Άγγελα Μέρκελ στην Αθήνα. Η πικρία μας κατευθύνεται, είμαι αναγκασμένος να το πω, προς την ελληνική πολιτική ελίτ, προς την ελληνική κυβέρνηση σήμερα. Δεν μπορεί να έρχεται η κυρία Μέρκελ, έστω και αποχαιρετώντας και για λόγους ευρωφροσύνης να λέει διάφορα από εδώ και από εκεί και να μην ανοίγει το στόμα του Έλληνας Πρωθυπουργός και να πει ότι έχουμε ένα πρόβλημα, πρέπει να το λύσουμε. Έχει εντολή ο Έλληνας Πρωθυπουργός από την Ελληνική Βουλή, αν λειτουργούν καλά οι θεσμοί, έτσι πρέπει να είναι. Το Εθνικό Συμβούλιο Διεκδίκησης των Οφειλών της Γερμανίας προς την Ελλάδα με επιστολή του πριν από την επίσκεψη Μέρκελ είχε καλέσει την πολιτική ηγεσία να θέσει το ζήτημα των γερμανικών οφειλών στην Καγκελάριο και να επιμείνει στην Εθνική Γραμμή Διεκδίκησης. Δυστυχώς δεν ακούσαμε τίποτα ούτε από τον αξιότιμο πρωθυπουργό της χώρας και δυστυχώς θα μου επιτραπεί να πω δεν ακούσαμε και από την εξοχότατη πρόεδρο της Δημοκρατίας σε αντιθέσει με τον προηγούμενο πρόεδρο, τον κύριο Παυλόπουλο, ο οποίος και επισήμως προς τους Γερμανούς αξιωματούχους, αλλά και κατ' επανάληψη, είχε πει ότι είναι παρούσες και νομικές απαιτητές οι αποζημιώσεις. Όμως, ενώ δεν είπε κουβέντα για τις γερμανικές οφειλές, ήταν λαλίστατη για το Ελληνογερμανικό Ίδρυμα Νεολαίας. Πόσο καλό είναι και πόσο θα βοηθήσει τις σχέσεις των δύο λαών. Όπου προσπαθεί, δίνοντας κάποια ελάχιστα χρήματα, μάλιστα προσφυώς αναφέρονται αυτές οι βοήθειες που δίνει σε κάτι δήμους και τα λοιπά ως καθρεφτάκια για τους Ιθαγενείς, και όχι μόνο προσπαθεί κατά αυτόν τον τρόπο να κάνει ανταλλαγές νεολαίας το ένα το άλλο, να ξαναγράψουμε την ιστορία και όλες αυτές τις ανοησίες, διότι η ιστορία άπαξ γράφτηκε, είναι γνωστή ποια είναι. Ο μόνος λόγος ίδρυσης του Ελληνογερμανικού Ιδρύματος Νεολαίας ή ο βασικός του λόγος ίδρυσης ήταν ο ενταφιασμός της διεκδίκησης των γερμανικών οφειλών. Όπως τονίζουν τα μέλη του Εθνικού Συμβουλίου Διεκδίκησης των Γερμανικών Αποζημιώσεων, το ζήτημα παραμένει ανοιχτό και η ελληνική πλευρά πρέπει να το φέρει εις πέρας. Η αναβλητικότητα, η ανεκτικότητα ή και η υποχωρητικότητα που σε αυτές τις περιπτώσεις δικαίως εκλαμβάνεται από την άλλη πλευρά ως αδυναμία. Δεν είπαμε να είμαστε εχθροί με τον γερμανικό λαό. Θα σας πω ένα παράδειγμα. Η Γερμανία έχει άριστη σχέση με το Ισραήλ. Παρ' όλα αυτά έχει δώσει όλες τις αποζημιώσεις και επιπλέον έχει ρυθμίσει και δίνει και συντάξεις σε θύματα του ναζισμού. Σήμερα, τώρα που μιλάμε, αυτό δεν σημαίνει ότι έχουν διαταράξει τις σχέσεις. Εμείς δεν έχουμε τίποτα με το γερμανικό λαό, αλλά έχουμε την απέτηση η σημερινή γερμανική ελίτ να αναλάβει τις υποχρεώσεις της και όχι να καλύπτει με τη στάση της τα εγκλήματα των ναζιστών.